Βέβαια, με μια καλή αρχή, δήλωσαν μέλη των ομάδων διαπραγμάτευσης Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ολοκληρώθηκε την Παρασκευή ο πρώτος γύρος συνομιλιών για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων. Οι δύο πλευρές στοχεύουν στην επίτευξη συμφωνίας που θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελευθέρου εμπορίου του κόσμου. Παλεύουμε για μια φιλόδοξη συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων που θα δώσει όθηση στην οικονομία στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας. Οι δύο πλευρές έκαναν ήδη ένα μεγάλο βήμα. Συμφώνησαν σε κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο για την αγορά παραγόγων, αγορά τα συμβόλαια της οποίας αγγίζουν σε αξία τα 500 τρισεκατομμύρια ευρώ. Η ανεξέλεγκτη λειτουργία αυτής της αγοράς ήταν από τις βασικές αιτίες της κρίσης του 2008, αφού επέτρεψε σε swap δισεκατομμυρίων ευρώ να μολύνουν την Ευρώπη. Στόχος των εποπτικών αρχών είναι να διασφαλίσουν ότι δεν θα επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα. Οι ομάδες διαπραγμάτευσης έχουν χρονοδιάγραμμα 18 μηνών για να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες.